Πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, υπάρχει χώρος για όλους? Αυτή τη στιγμή και οι 83 πρόσφυγες, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφος το οποίο ρημολκήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο λιμανάκι στο Λάτσι, έχουν μεταφερθεί στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που χρήζουν προστασίας στην Κόκκινα Τερμιτσιά. Εκεί τους παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια, στήτηση, ένδυση, υπόδηση, ψυχολογική στήριξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, κύριε Μιχαλίδου, που πρέπει να αντιμετωπίσετε? Υπάρχουν κάποια προβλήματα που να δείτε? Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους και έχουν ήδη υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, των οποίων τα αποτελέσματα θα μας κοινοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεστε οτιδήποτε που μπορούν να μεταφέρουν οι πολίτες αυτή την ώρα? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άμεσες ανάγκες. Ωστόσο, επειδή προκύπτουν κατά διαστήματα, καλούμε τους συμπολίτες μας που θέλουν να προσφέρουν να απευθύνονται στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος έχει αναλάβει αυτό το έργο. Μάλιστα. Κυρία Μιχαλίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.